Τώρα, με δανεικά ή τραβώντας από τις αποταμιεύσεις τους, όσοι έχουν, αναγκάζονται να ζουν οι περισσότεροι Έλληνες, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αμείβονται με τον τρίτο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη. Μπορεί στην Ελλάδα ο μέσος μισθός απασχόλησης να αυξήθηκε, όμως το ποσοστό ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση από το τέλος. Πιο χαμηλούς μισθούς από εμάς έχει η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Τραβάω τα έσοδα για να φτάσουν μέχρι το τέλος και δεν φτάνουν, αυτό κάνω. 500 ευρώ είναι μόνο να τα πάγει. Παίρνω ένα χιλιάρικο. Και όλα αυτά την ώρα που τα νοικοκυριά προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τεράστιες θυσίες. Μήνας βγαίνει. Μέχρι τις 20. Ο μισθός είναι 850 ευρώ και τα πάγια έξοδα ενός σπιτιού ή μιας τετραμελής οικογένειας ξεπερνάνε τα 850 ευρώ, αλλά πρέπει να τσαντάρει παππούς, γιαγιά. Ακόμη όμως και οι αυξήσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα είναι οι μισές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος όρος των αυξήσεων στην Ευρώπη ήταν 6,24%, με το μισθό να διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ περίπου. Στην Ουγγαρία ο μέσος μισθός αυξήθηκε 17,5%, στη Βουλγαρία 13,6% και στην Ελλάδα αυξήθηκε μόλις 3,69%. Εγώ έχω 4 παιδιά, τα 2 είναι πανεπιστήμιο και τα άλλα 2 είναι μικρά. Δύσκολα. 2 μισθούς έχουμε, δημόσιοι είμαστε και οι 2. Στα 3 χιλιάρικα είμαστε και οι 2. Και τα περνάμε. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε αισθητά τον Οκτώβριο, με επιβράδυνση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα μετά και την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός έκλεισε στο 2,4% από 2,9% το Σεπτέμβριο. Μέσα σε έναν μήνα το ελαιόλαδο μειώθηκε 3%, 0,8% μειώθηκαν τα τυριά, 2% τα νοπά ψάρια, ενώ τα νοπά φρούτα μειώθηκαν 2,9%. Έχει ακριβήνει πολύ το σούπερ μάρκετ και εκεί πέρα δυστυχώς φεύγει όλος ο μισθός. Ωστόσο, ο δρόμος για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις τιμών είναι μακρύς.